Καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλα τα παιδιά και σε όλες. Ελάτε μέσα, κυρία. Καλώς ήρθατε λοιπόν και μέσα στο αμάξι. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου στο YouTube. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθείτε αυτό το βίντεο. Όπως σας είχα πει όταν δημιουργήσαμε αυτό το κανάλι, ο σκοπός ήταν να σας βάλω μέσα σε διάφορες πτυχές της ζωής μου και της διαδρομής μου προς μεγάλες διοργανώσεις, προς ευρωπαϊκά, παγκόσμια, προς Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Και μία από αυτές είναι η σημερινή ημέρα, όπου βρισκόμαστε στο αμάξι για να πάμε για τη δεύτερη φυσιοθεραπεία. Κάτι το οποίο είναι όχι πολύ ευχάριστο για εμένα. Όσοι έχουν κάνει χειρουργείο γνωρίζουν τι σημαίνει η αγκύλωση και λοιπά, που πρέπει να ανοίξει η κίνηση του χεριού και λοιπά. Είναι κάτι που πονάει και καθόλου ευχάριστο, αλλά όλο αυτό θα το περάσουμε μαζί και είμαι πολύ χαρούμενος που έχω ήδη ξεκινήσει να μπαίνω στο στάδιο της αποκατάστασης, που αυτό σημαίνει ότι είμαι ένα βήμα πιο κοντά στο να επιστρέψω σε full ρυθμού στις προπονήσεις, προκειμένου να καταφέρουμε να πετύχουμε τους στόχους μας. Ο φυσιοθεραπευτής που θα γνωρίσετε είναι ο Μανώλης, ο Μανολαράκης, ένας μάγος. Συνεργαζόμαστε το 2007, υπήρξε στην Εθνική Ομάδα της Ενόργανης, υπήρξε στην Εθνική Ομάδα του Ποδοσφαίρου. Ιδιωτεύει φυσικά ο άνθρωπος και είναι ειδικευμένος στο να είναι κορυφαίος χειροπράκτης και στην οστεοπαθητική και σε διάφορα άλλα τα οποία δεν τα γνωρίζω. Γι' αυτό τον λέω μάγο, γιατί κάνει μαγικά. Δηλαδή έχει μαγικά χέρια. Δηλαδή είναι μάγος. Οπότε πάμε εκεί σε μια φυσιοθεραπεία που θα πονέσουμε. Σε μια φυσιοθεραπεία που θα πονέσουμε! Θα πονέσουμε. Θα πονέσουμε. Εσύ, Γιάννη, πώς νιώθεις που έρχεσαι μαζί μου στη θεραπεία? Δεν μιλάς, Γιάννη, ε. Τι είχες, Γιάννη, τι είχα πάντα. Μια ματιά σου μόνο, Γιάννη, αεροπλάνο. Όχι, δεν λέει έτσι. Τρεις μάγοι έχουν σχέση με τον Λαράκη. Τρεις μάγοι έχουν σχέση. Λοιπόν, οι τρεις μάγοι είναι και οι τρεις σε έναν. Από πού βγήκαν οι τρεις μάγοι, πιστεύεις? Από το Μανολαράκι. Έλα ρε. Ναι, τους έχει κάνει μαθήματα ο Μανολαράκης, που είναι μάγος, και γίνανε μάγοι. Θα είναι και οι άλλοι εκεί τώρα? Όχι ρε, έχουν δουλειά. Δεν είχανε. 25 είχαμε χτες. Τι έγινε, παιδιά, χριστουγεννιάτικα? Κοίτα εδώ. Χριστούγεννα, είναι Χριστούγεννα. Κάνουμε καλές σκέψεις, είμαστε αισιόδοξοι, χαρούμενοι. Δεν πατάμε κόρνα. Δεν πατάμε κόρνα τα Χριστούγεννα. Φτάσαμε, θα τα πούμε πάνω. Θα τα πούμε πάνω. Φτάνουμε, σε ένα λεπτό φτάνουμε. Φτάνουμε. Φτάσαμε, πάμε να δώσουμε πάνω. Ακού. Περίμενε. Τα είδες που πήγε λίγο πάνω κάτω? Ο βασανιστής Μανώλης. Α! Συνήθω να είστε εκεί. Τέτοια λέγεις, λίγο θα περάσει όμορφα. Πρέπει να πω ότι αυτή είναι η δεύτερη θεραπεία. Και στην πρώτη θεραπεία, την προηγούμενη εβδομάδα, το χέρι δεν κουνιότανε καθόλου. Για την παραμικρή κίνηση από εδώ έως εδώ, με πέθανε στον πόνο. Και αυτή τη στιγμή αυτό που έχει πιάσει το χέρι μου αυτός εδώ ο άνθρωπος και το κουνάει έτσι είναι πολύ μεγάλη πρόοδος. Προσπαθώ να τον καλοπιάσω. Oh. Ασπρισά. Υπερβάλλει λιγάκι.
τι υπερβάλλω ρε. Τι λέει αυτή. Θα τους σκίσουμε όλοι εδώ. Μου κλείσεις τη μύτη. Καθαρίστε με το. Εκεί στην Κρήτη ο Μανολάκης δεν του μάθανε τρόπους όταν ήταν μικρός. Τι πες. Τίποτα ρε. Άκουσα καλά. Χρήστε που άρε δίμη. Και... Την προηγούμενη εβδομάδα σε αυτό έκλαιγα. Από συγκίνηση. Από συγκίνηση. Αν είναι πρόκειται να γίνει και ένα περίεργο κρακ, πες το μου να το ξέρω. Να μην είναι. Βάλω τα κλάματα μπρες στη δικαιώμα. Έχεις βάλει χωμόνωση στα παράθυρα. Και σε πάτω να σου πω. Γυρνάμε 5, 6, 7 έχουμε θεραπεία. Μας περιμένετε. Παρακολουθήσατε τη δεύτερη θεραπεία μετεχειρητικά και το τελευταίο βίντεο του 2018. Road to Tokyo λοιπόν και θα το περάσουμε μαζί αυτό το ταξίδι. Σας ευχαριστώ πολύ, να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο καλή χρονιά, το 2019 να είναι πολύ καλύτερο από το 2018. Με υγεία, αγάπη και πολλά χαμόγελα. Όλα τα άλλα είναι εφικτά. Ευχαριστώ πολύ.